πραμάτια. Είναι να μην σε κουρτίσουν εσένα, τέλειο στον πελάτη και ξεκινούμε. You are welcome and you know it. Λέω εγώ τώρα, μπορεί, έναν αστείο περιστατικό που έτυχε του Πάσου, εδώ στη λαϊκή την αγορά, με πελάτη. Αστείο. Ναι. Να μου έγινε τίποτε, ήρθε κατάλαβα και ζητά σου περίεργα πράγματα. Ναι, ζητούν περίεργα, ζητούν μου πολλά πράγματα. Όπως. Αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι γενικούρα. Βάσο. Σημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό. Ναι. Αγάπες έκαμα πολλές. Είχα και μια στην Κρήτου. Τέρα. Μάχω και μια στο δίκο μου που αγαπώ περί του. Το δίκο μου είναι η γυναίκα μου. Τι βλέπουν τα μάτια μου, Χαρδένια Τζινί. Χαρδένια Τεσσαρών εδώ. Στέλνει, αποφάσισα κάτι φέτος. Το προφίλ μου το αριστερό δεν είναι για να βλέπετε πλέον. Έλα από εδώ. Θέλω να μου πεις ένα προϊόν διέτης που έχεις δαμε. Κάμω δίαιτα. Τι να πάρω έτσι να τρώω της δίαιτας. Ευχαριστώ για το δωράκι, ναι. Αλλά ακούμε. Να μου πεις, έλα από εδώ όμως, δεν θέλω να έχουν πλάνα από το αριστερό μου το προφίλ. Σε παρακαλώ. Αστείο περιστατικό που σου έτυχε σόλο με έναν πελάτη, έτσι που θυμάσαι. Ένα αστείο περιστατικό θέλω, Ηρακλή. Θέλω μια τσακαράντα. Τα τσακαράντα είναι ένα δέντρο, να φέρω το δέντρο, θα είχαμε. Δεν μπορεί η τσακαράντα. Τσακαράντα είναι ένα δέντρο που ψηλώνει πολλά. Εγώ πάντως σημούμε μια φορά που είστε μια κοπέλα. Ατέρνα που δαμε. Σε κάτι σου είπε για τα πράγματα. Τι άρχεψες και ωρίες σου και φώναζες. Και κοιόξες τι. Ήταν αυτοί. Χαλιά μου τα νεύρα μου έγιναν γρόσα. Oh really. Ήρθε κάποιος δαμε ο οποίος ήταν πανούργος, δαχτυλουργός. Έδωκε μου το, έδωκα το, το ψωμί. Επέρα να πιωρώσω, μου αρέσει τα λέμε. Από θέλα του, που το κοσάρι λέει. Να πιω κοσάρι λέει. Η κοσάρι μου όλες. Αν δεν έπαιρνε με λάθος, έτσι το ψωμί, την πιάσω μείνω στο καλοθέτσιο μωρό γιαγιά. Α, το μες στην τσέπη μου λέει. Ήταν τούτο γιατί ήταν τούτο συμπανούργος, ένας αρχιτέκτονας της ψηφιάς. Σήμερα στέκομαι μπροστά από νέα προϊόντα. Φρέσκα, φρέσκα, άμεσα. Από τη γη στον καταναλωτή. Αυτό είναι, λέγεται, αστέρι, star fruit ή καραμπόλα. Για μένα, κυρίες και κύριοι. Για μένα, κυρίες και κύριοι, τον το φρούτο. Πού ήταν τόσο γεροχωσμένο. Μα είναι για σένα, ρε Νικόλα μου. Για πιο μεγάλους ανθρώπους, διότι δίνει ενέργεια πολύ, βοηθά πολύ στο σεξ. Εσένα δεν είναι καμία, αγάπη μου. Δεν έχουμε ανάγκη για τίποτα. Μπράβο, ακριβώς. Κύριε, βοηθά στο σεξ, λέει. Σ' αρέσει να σε σεξι, να με πεθαίνεις. Ωραίο, ωραίο. Σαν ένα αστέρι που ποτέ να φέρει στην άδεια μου ζωή. Ποτέ μη σκύσεις, ποτέ να μην αφήσεις. Τι ωραίο χρώμα είναι και της μόδας. Αυτά είναι δραγούδια κίτρινα. Α, το πάρουμε της δρακάς, θα το πάρουμε της δρακάς. Μιας και αρχίσαμε τώρα τα περίεργα τα φρούτα μας, θέλω να μου πεις και έναν περίεργο που σου έτυχε μια φορά με έναν πελάτη. Αστείο περιστατικό. Μια ημέρα ήρθε ένας άνθρωπος και λέει μου, πόσα θέλεις πας στον πιτόν τον μπάγκο να το αγοράσω ούλα. Μου πήγε και εγώ έναν άρθα ποσό, 1000 ευρώ και να μην τα πιάγει, καταλαβαίνεις. Είναι ένα μπάσκε, παίρνουμε 1000 ευρώ, τούτα τα πράγματα, εντάξει, μπορεί. Περίμενε σοβαρό, μίλανε ή αστείευκες. Δεν ξέρω, στο τέλος της ημέρας, ναι. Στο τέλος της ημέρας, να σου πω, φέρνω τα ούλα και με κράτησε σοβαρό. Άτε ο Λάλα λέει με ένα αστεία που σου λέω, ναι. Oh no! Να λίξε σου, εν η τύχη μου έφεξε μου σήμερα. Ναι, εντάξει, αστείο. Ένας πελάτης έπιασε το δράκο έτσι όπως είναι και άκασε το με το φίλο, τον κότσινο. Και κότσινησε το στόμα του, πόντον πονούν το πράγμα λάλη μου. Μου πάεις κύριε και καταβροχθείς στο ούλο. Ναι, λαλό του φίλε μου, εφόσον δεν ξέρεις τι είναι. Γιατί με ρώτησε να σου πω πώς τρώγεται. Αν είναι ποτέ δυνατό. Μπράβο. Στη λαϊκή την αγορά, λόγις, λόγις, πραμάτια. Όταν σπαρμάμε φορές το κάμι στο τον, μπορεί και η φωνή σου παιδιά έχει, πώς το λένε,